τους οριστικούς πίνακες για την επιλογή των ωφελουμένων στους παιδικούς σταθμούς μέσω του προγράμματος εναρμόνισης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής ανακοίνωσε η ΕΤΑ ως φορέας υλοποίησης. Στο Δήμο Ξάνθης 203 είναι τα παιδιά που θα φελεξουνεθούν δωρεάν. Εγώ θα μιλήσω για τους παιδικούς σταθμούς του Δήμου της Ξάνθης. Για τέταρτη χρονιά αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω την ιδιαίτερη μου χαρά και ικανοποίηση, διότι καταφέραμε και πληρώσαμε όλες τις θέσεις τις οποίες ζητήσαμε. Είχαμε δώσει 207 θέσεις, πληρώσαμε τις 203 και αυτό γιατί στον παιδικό της Σταυρούπολης δεν είχε και άλλα παιδάκια να μπουν. Εκείνο που μας ενδιαφέρει είναι ότι οι θέσεις της Ξάνθης γεμίσαν όλες. Έτσι, ο Δήμος μας για ακόμη μια φορά δίνει τη δυνατότητα σε 200 μητέρες, 203 για την ακρίβεια, να θητεύσουν τα παιδάκια τους στους παιδικούς του Δήμου μας εντελώς δωρεάν μέσω του προγράμματος εναρμόνιση επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Γι' αυτό λοιπόν έχουμε απόλυτη ικανοποίηση και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα το προσωπικό του νομικού προσώπου, το οποίο αυτό το διάστημα δούλεψε πάρα πολύ για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα. Βοήθησε δηλαδή τον κόσμο και να κάνει τα χαρτιά του και να διορθώσει με ενστάσεις πολύ το αποτέλεσμα το τελικό. Ωραία. Τι γίνεται λοιπόν από εδώ και πέρα με τις εγγραφές, πώς πρέπει να κινηθούν οι μητέρες? Ξέρετε ότι ήδη οι παιδικοί ανοίξαν και τα πρώτα παιδάκια που μπαίνουν είναι αυτά που θητεύουν για δεύτερη χρονιά. Δηλαδή, αυτά που μπήκαν πέρσι πρώτη φορά, κάνανε οι μητέρες ως επανεγγραφή και ήδη αυτά είναι μέσα. Σήμερα και αύριο θα αρχίσουν οι προϊσταμένες των παιδικών του ΕΣΠΑ να καλούν τις μητέρες που πέτυχαν, να κάνουν τη δήλωση ότι αποδέχονται τη θέση και σιγά σιγά θα αρχίσουν και αυτά τα παιδάκια να μπαίνουν. Οπότε μετά θα περιμένουμε να δούμε και τα αποτελέσματα του στρατού και της εργατικής εστίας και μετά βγάζουμε σιγά σιγά τα αποτελέσματα αυτών που κάνανε για πρώτη φορά αίτηση. Εκείνα τα παιδάκια θα μπουν τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου. Όπως ανέφερε ο κ. Παπασταματίου, κλείνοντας, ο αριθμός των παιδιών που θα πάρουν στους παιδικούς σταθμούς του Δήμου Ξάνθης θα φτάνει στα 520 περίπου παιδιά, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα 203 παιδιά που θα φιλοξενηθούν δωρεάν μέσω του προγράμματος.